Φίλοι και φίλες, η χώρα μας μετά από 8 χρόνια μνημονίων βγήκε από τους σκληρούς καταναγκασμούς της Δανειακής Σύμβασης. Δεν βγήκαμε οριστικά από την κρίση, αλλά έχουμε κάνει αποφασιστικά βήματα για να βγούμε από αυτήν. Έχουμε μεγαλύτερα περιθώρια επιλογών στο πλαίσιο πάντοτε των αυστηρών ελέγχων και της επιτήρησης, αλλά και των υποχρεώσεων που έχουν αναλυφθεί έναντι των δανειστών. Δεν πανηγυρίζουμε. Γνωρίζουμε ότι τα 8 χρόνια μνημονίων προκάλεσαν μεγάλο κοινωνικό πόνο. Διέλυσαν τις μεσαίες και τις λαϊκές τάξεις. Έκαναν αβίωτη την καθημερινότητα για εκατομμύρια συμπολίτες μας. Στέρισαν την ελπίδα από εκατοντάδες χιλιάδες νέα παιδιά. Ήταν τα αποτελέσματα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής των κυρίαρχων ευρωπαϊκών κύκλων, την οποία προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε μέσα σε σκληρές ευρωπαϊκές συνθήκες, έχοντας ταυτόχρονα την ανοιχτή υπονόμευση της εγχώριας Τρόικας. Όλων αυτών των μεγάλων συμφερόντων που με τα μνημόνια προσπάθησαν να υπεξαιρέσουν το αξιοβίωτο της ζωής των πολιτών και να μετατρέψουν την κρίση σε ευκαιρία πλουτισμού τους. Εφαρμόσαμε ένα πρόγραμμα που δεν ήταν δικό μας και κάτω από τις γνωστές συνθήκες του αδίσταχτου εκβιασμού των δανειστών, αντιμέτωποι με τη χρεοκοπία της χώρας, το καλοκαίρι του 2015 συμβιβαστήκαμε. Και πήγαμε στο λαό για να εγκρίνει ή να απορρίψει τη στάση μας. Και ο λαός, το Σεπτέμβριο του 2015, ανανέωσε την εμπιστοσύνη του και μας ξαναέδωσε εντολή διακυβέρνησης. Υποσχεθήκαμε ότι θα εφαρμόσουμε ένα παράλληλο πρόγραμμα που θα υπερασπίζεται στοιχειώδη κοινωνικά δικαιώματα των πολλών. Και πετύχαμε. Να μειωθεί η ανεργία κατά σχεδόν 9 μονάδες από το 28 στο 19%. Ξέρουμε, όχι όπως θα θέλαμε, όχι με τις σχέσεις εργασίας της σταθερής απασχόλησης. Μπροστά μας είναι ο δρόμος. Πετύχαμε να έχουν περίθαλψη περίπου 1,5 εκατομμύριο ανασφάλιστοι συμπολίτες μας. Να καθιερωθεί το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακραία φτώχεια που μαστίζει εκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας. Να καταβληθεί κοινωνικό μέρισμα το 16 και το 17 και έρχεται και το 18. Να δημιουργηθούν περίπου 100 τοπικές μονάδες υγείας, δηλαδή να ξεκινήσει η συγκρότηση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στη χώρα μας. Να παρέχονται καθημερινά σχολικά γεύματα σε 152.000 παιδιά. Να μειώσουμε κατακόρυφα τις εκκρεμότητες στις συντάξεις, καταβάλλοντας 4,5 δις ευρώ και περίπου 800.000 συνταξιοδοτικές παροχές. Είχαμε παραλάβει 400.000 εκκρεμείς συντάξεις από την κυβέρνηση Σαμαρά και στους πρώτους μήνες του 2019 θα εξαλείψουμε πλήρως το πρόβλημα αυτό. Να μετατρέψουμε το έλλειμμα του ΕΦΚΑ σε πλεόνασμα. Να καταγράψει η χώρα μας πρωτιά στην απορρόφηση των πόρων του προηγούμενου ΕΣΠΑ με την ολοκλήρωση μεγάλων οδικών έργων και έργων υποδομής. Όλα αυτά ήταν μέτρα κοινωνικής άμυνας, προκειμένου να ανακουφιστούν τα θύματα των μνημονίων, αλλά και να τεθούν οι βάσεις για μια αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Χθες παρουσιάστηκε ο πρώτος μεταμνημονιακός προϋπολογισμός, που επιβεβαιώνει ότι κάτι αλλάζει στη χώρα μας. Συνοδεύεται μάλιστα από τη διαφύλαξη των συντάξεων, δηλαδή τη μη περικοπή τους όπως αξίωνε το δούνου του, καθώς και από 9 νομοθετήματα που αποκαθιστούν αδικίες ή δίνουν νέες ευκαιρίες στους πολίτες. Είναι άρα γι' αυτό το τέταρτο μνημόνιο όπως ψευδολογεί η Νέα Δημοκρατία ή το δικό μας μνημόνιο με το λαό, όπως είπε σήμερα στη Βουλή ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Παίζαμε θέατρο όλοι εμείς οι βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που μαζί με την κυβέρνηση παλέψαμε να μην γίνουν οι περικοπές όπως μας κατηγορούσαν. Ας τολμήσουν να μας το ξαναπούν. Ποια άλλα μέτρα συνοδεύουν ή προβλέπονται στον προϋπολογισμό? Ψηφίστηκε ήδη η επιστροφή των αναδρομικών σε ενεργεία και συνταξιούχους ενστόλους, γιατρούς, πανεπιστημιακούς και δικαστικούς. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο με το οποίο μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές για 250.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. Επίσης, τις επόμενες μέρες θα ψηφιστούν.
Η μείωση του έμφυα κατά 10% μεσοσταθμικά για το 19 και κατά 20% αργότερα. Η κατάργηση του φόρου επιτιδεύματος για συνεταιρισμούς και ανενεργές επιχειρήσεις. Η μείωση κατά 1% του φόρου των επιχειρήσεων από 29% στο 28% με στόχο το 25% το 2022. Η επιδότηση ενοικίου ή στεγαστικού δανείου για 300.000 νοικοκυριά με δαπάνη ύψους 400 εκατομμύρια ευρώ. Και βέβαια, όπως είπα νωρίτερα, για τρίτη χρονιά φέτος θα δοθεί κοινωνικό μέρισμα πριν από τα Χριστούγεννα. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια θα γίνουν προσλήψεις στην εκπαίδευση, αρχής γενομένης από 4.500 διορισμούς στην ειδική αγωγή. Επίσης θα μονιμοποιηθούν 3.200 άτομα στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Πετύχαμε οι διορισμοί να είναι 1:1, ενώ ήταν μία πρόσληψη προς 5 αποχωρήσεις. Κάτι που μας το έδωσαν οι θεσμοί και βασιλικότερος του βασιλέως απειλεί να το πάρει πίσω ο κύριος Μητσοτάκης. Επαναφέραμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και ήδη καλύπτονται από κλαδικές συμβάσεις εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στον τουρισμό, στον επισητισμό, στα ταξιδιωτικά πρακτορία και αλλού. Άρχισαν οι διαπραγματεύσεις με τους εργοδότες για την αύξηση του κατώτου μισθού για τους νέους που θα θεσμοδοτηθεί στην αρχή της νέας χρονιάς, ενώ θα καταργηθεί ο επέσχυτος υποκατώτατος μισθός για τους νέους, κάτι που σημαίνει αυτόματη αύξηση 15%. Η ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων ανταποκρίνεται στην ανάγκη για κοινωνική δικαιοσύνη. Αποδεικνύεται όμως καθοριστικός παράγοντας για την αναθέρμανση της ζήτησης και της οικονομίας. Πρόκειται δηλαδή για μηχανισμό που συντελεί στην ανάπτυξη. Η Νέα Δημοκρατία χαρακτήρισε τα μέτρα ως παροχές. Αναγκάζεται βέβαια να τα ψηφίσει στη Βουλή. Πρόκειται για κοστολογημένα μέτρα, όπως φαίνεται από τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε και έχει εγκριθεί από το Eurogroup. Πρόκειται για μέτρα που ανταποκρίνονται σε κοινωνικές ανάγκες. Χωρίς αυτά τα μέτρα, που η αντιπολίτευση βαφτίζει παροχές, τα πλεονάσματα θα εκτοξεύονταν στο 6 και στο 7%. Γι' αυτό ακόμη και ο ΩΣΑ, στην έκθεσή του, που δημοσιεύτηκε χθες, ζητάει να μπει κόφτης στα υπερπλεονάσματα. Αυτό λέει η στοιχειώδης οικονομική λογική, όχι όμως η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης. Η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προχωρεί σε διορισμού στο δημόσιο. Για το πρόγραμμα των διορισμών δεν υπάρχουν αντιρρήσεις από τους δανειστές. Υπάρχουν όμως από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πρόκειται για επιστροφή στο πελατειακό κράτος. Γίνονται στοχευμένοι διορισμοί σε υπηρεσίες που έχουν διαλυθεί από τα μνημόνια και είναι αναγκαίο να ανασυγκροτηθούν. Γιατί προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο, όπως είναι η υγεία, η εκπαίδευση και η κοινωνική ασφάλιση. Όσοι δεν θέλουν ισχυρό, αξιόπιστο, επιτελικό και παρεμβατικό σε κρίσιμους κοινωνικούς τομείς κράτος, μεθοδεύουν την εκχώρησή τους στους ιδιώτες, συχνά με ακριβοπληρωμένες υπηρεσίες για τον πολίτη, με τρόπο δηλαδή που υπονομεύει τα κοινωνικά δικαιώματα. Ο προϋπολογισμός του 2019 είναι για πρώτη φορά μετά από μια ολόκληρη δεκαετία προϋπολογισμός λελογισμένης δημοσιονομικής επέκτασης. Προβλέπει ανάπτυξη 2,5%. Μείωση του χρέους κατά 13 περίπου μονάδες στο 167% του ΑΕΠ. Περαιτέρω μείωση της ανεργίας στο 18% περίπου. Αύξηση της δημόσιας και της ιδιωτικής κατανάλωσης. Αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών. Και όλα αυτά με τη σύμφωνη γνώμη της Κομισιόν, του Eurogroup και του ΩΣΑ. Ο φετινός προϋπολογισμός συνιστά ένα στάδιο μετάβασης προς την ανάπτυξη. Επιδιώκουμε στο επίκεντρο της ανάπτυξης να είναι η απασχόληση και το εισόδημα, δηλαδή να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας κατά το δυνατόν αξιοπρεπής. Σε αυτό συντελεί και η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, διότι έτσι δημιουργείται μια δυναμική διαπραγμάτευση ανάμεσα στους κοινωνικούς ανταγωνιστές, εργαζόμενους και εργοδότες. Για να υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας, είναι αναγκαίο να γίνουν νέες επενδύσεις. Στην παρούσα φάση, ενεργοποιούμε τις δυνατότητες στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων καθώς και από τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις. Για πρώτη χρονιά όμως, μετά από πολλά χρόνια, αυξήθηκαν και οι άμεσες ξένες επενδύσεις. Η ελληνική οικονομία αναμένεται το 2018 να κλείσει με τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης της τελευταίας δεκαετίας. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις παρουσιάζουν αύξηση 16,8% στο οκτάμηνο σε σχέση με πέρσι, που υπενθυμίζω ότι ήταν και αυτό έτος ρεκόρ για τη δεκαετία.
Την ίδια στιγμή οι εξαγωγές, το λιανικό εμπόριο, η βιομηχανική παραγωγή, το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης, οι συστάσεις νέων επιχειρήσεων παρουσιάζουν αυξητική πορεία. Πρόκειται για σταθερή βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας. Η καταστροφολογία της Νέας Δημοκρατίας διαψεύδεται. Οι θυσίες των Ελλήνων πολιτών πιάνουν τόπο. Δεν υποτιμάμε τις δυσκολίες, ούτε τους κινδύνους που μπορεί να υπάρξουν από γεωπολιτικές ανατροπές στην ευρύτερη περιοχή ή και την επανεμφάνιση διεθνούς οικονομικής κρίσης. Αλλά η χώρα μας κάνει ό,τι μπορεί για να σταθεροποιήσει και να αναπτύξει την οικονομία της. Προφανώς η αύξηση του τουρισμού αλλά και των εξαγωγών βοηθούν σε αυτή τη φάση. Δεν αρκεί όμως. Χρειάζεται μια παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας με στόχο να κλείσει η ψαλίδα των κοινωνικών ανισοτήτων στη χώρα μας, αλλά και οι αποκλίσεις από το μέσο όρο της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Κεντρικό θέμα στο αναπτυξιακό σχέδιο είναι η καινοτομία και ο ρόλος της εκπαίδευσης και της έρευνας. Και με την ευκαιρία θέλω να εξάρω την αθόρυβη αλλά πολύ συστηματική δουλειά που κάνει ο αναπληρωτής υπουργός έρευνας, ο Κώστας Βοτάκης, που με απόψε μαζί μας στον τομέα αυτό. Βάζουμε στο επίκεντρο της προσοχής μας την καινοτομία και τη δημιουργικότητα των νέων επιστημόνων μας παντού. Την ανάπτυξη του τομέα της μεταποίησης, τη μετακίνηση της παραγωγής προς προϊόντα ανταγωνιστικά, υψηλής προστιθέμενης αξίας. Την αξιοποίηση όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας στη γεωργία, στον τουρισμό, στην ναυτιλία, στις υποδομές, στις μεταφορές, στις ψηφιακές υπηρεσίες, στα logistics. Μόνο με τέτοιου είδους υψηλών απαιτήσεων θέσης εργασίας μπορεί η χώρα να ανακτήσει μια καλύτερη θέση στον ευρωπαϊκό και διεθνή καταμερισμό εργασίας και να βρουν απασχόληση εκατοντάδες χιλιάδες νέα παιδιά, πολλά από τα οποία τροφοδοτούν τη μετανάστευση σε άλλες χώρες. Τα μνημόνια, παρά την πρωτοφανή μείωση των μισθών, δεν κατάφεραν να αποκαταστήσουν ούτε την παραγωγικότητα της εργασίας, ούτε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Επίσης, παρά τη γιγάντια εσωτερική υποτίμηση, υπήρξε ακρίβεια, αύξηση αντί για μείωση των τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης, επειδή στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών έχουν δημιουργηθεί ολιγοπωλιακά καθεστώτα. Φίλοι και φίλες, η ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο υπέρ των πολλών και η προστασία του περιβάλλοντος είναι η καρδιά του σχεδίου της αριστερής διακυβέρνησης. Σε πλήρη αντιπαλότητα προς το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας που εξυπηρετεί ξεδιάντροπα τα συμφέροντα των λίγων. Είναι χαρακτηριστική πρόταση Μητσοτάκη για ασφαλιστικό Πινοσέτ, αλλά και η νοοτροπία ατζέντη που τον χαρακτηρίζει όσον αφορά την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, δηλαδή κολεγίων χαμηλής ποιότητας που θα κάνουν εμπόριο ελπίδας στους νέους της χώρας μας. Δύο ανταγωνιστικά σχέδια για το μέλλον της χώρας παρουσιάζονται στον ελληνικό λαό και τα δύο εντάσσονται σε ανταγωνιστικές προγραμματικές συμμαχίες στην Ευρώπη. Βασική αντίθεσή τους είναι ο νεοφιλελευθερισμός. Όπως παλιότερα μιλούσαμε για την αντιδεξιά τομή στην πολιτική και την κοινωνία, έτσι στα τελευταία χρόνια μιλούμε για την τομή του νεοφιλελευθερισμού. Πάνω σε αυτή την τομή μπορούν να δημιουργηθούν κοινωνικές και πολιτικές συνεργασίες. Ιδιαίτερα μάλιστα σήμερα, που στην Ευρώπη έχει καταρρεύσει η σοσιαλφιλελεύθερη συνένεση, δηλαδή η υποταγή της σοσιαλδημοκρατίας στη δεξιά, ιδιαίτερα στη χώρα μας που το υβρίδιο της μνημονιακής συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ προκάλεσε τόσο μεγάλα δεινά στην κοινωνία μας, ιδιαίτερα τώρα που υπάρχει μια χειροπιαστή, αργή και βασανιστική ίσως, αλλά χειροπιαστή πορεία της κοινωνίας προς την ελπίδα για την έξοδο από την κρίση, ο ΣΥΡΙΖΑ προβάλλει ως η ραγοκαλιά ενός μπλοκ κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων για την αλλαγή της καθημερινότητας, της πολιτικής και της κοινωνίας. Μίλησα για την ανάγκη αλλαγών στην καθημερινότητα του πολίτη. Η γραφειοκρατία σε μεγάλο βαθμό επιβιώνει και ταλαιπωρεί τους πολίτες. Γίνονται όμως βήματα αλλαγών στη δημόσια διοίκηση. Ένα παράδειγμα. Από τον Ιούλιο λειτουργεί ψηφιακή πλατφόρμα για τη σύσταση εταιρείας σε χρόνο που κυμαίνεται, προσέξτε, από 9 λεπτά έως μία μέρα. Ήδη με τον τρόπο αυτό έχουν συσταθεί 900 επιχειρήσεις. Αναφέρθηκα σε ένα μικρό ζήτημα, σε μια λεπτομέρεια που συνήθως διαφεύγει, μέσα στον οριμαγδό, μάλιστα της παραπληροφόρησης,
που καταιγιστικά κατευθύνουν εναντίον της κυβέρνησης και εις βάρος της κοινωνίας τα μίντια της διαπλοκής και της διαφθοράς. Υπάρχουν και άλλα σημαντικά ζητήματα. Θυμάμαι ως υπουργός παιδείας τη μάχη που δώσαμε για να ανοίξουν τα σχολεία από την πρώτη μέρα με τους αναγκαίους δασκάλους και τα βιβλία, να μην χαθεί καμιά διδακτική ώρα. Ήταν η εποχή που παραλάβαμε σχολεία χωρίς τον αναγκαίο αριθμό εκπαιδευτικών και βιβλία, με τους προηγούμενους υπουργούς παιδείας να παραγγέλνουν στα σχολεία να βγάζουν φοροτυπίες και να ζητούν από συνταξιούχους εκπαιδευτικούς να διδάξουν εθελοντικά. Είναι μια περίοδος που τα χρήματα για την αναγκαία επιμόρφωση των εκπαιδευτικών η πολιτεία αναγκάζεται να τα ξοδεύει για την πρόληψη χιλιάδων αναπληρωτών και αναπληρωτριών, που στερούνται μάλιστα και στοιχειωδών κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στην εγκυμοσύνη και την αστέρια. Και ακόμη, η ένταξη 9.000 μεταναστόπουλων μέσα στις σχολικές αίθουσες, δίπλα-δίπλα με τα Ελληνόπουλα. Ένας άθλος του Υπουργείου Παιδείας και εκατοντάδων εκπαιδευτικών, κόντρα σε πάμπολες αδεξιότητες και αντιδράσεις των γνωστών ακροδεξιών κύκλων, που από το ξεκίνημά του φέρνει τη σφραγίδα. Αυτός ο άθλος του τότε γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, το αγαπημένο μας Γιάννη Παντή, που τόσο άδικα χάθηκε. Αυτή την περίοδο, καθώς το τέλος της χρονιάς λύγει η προστασία του νόμου Κατσέλη-Σταθάκη για την πρώτη κατοικία, κορυφώνεται η αγωνία για δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες. Η κυβέρνηση μελετά και σύντομα θα ανακοινώσει τρόπους προστασίας όλων όσοι έχουν ανάγκη. Μπορούμε να διαχωρίσουμε την Ήρα από το Στάρι, τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και μπαταξίδες που δίνουν περισσότεροι από ένα στους πέντε δανειολήπτες, από τους πολλούς που η κρίση ανέτρεπε τη ζωή τους και τους κατέστησε όμοιρους των τραπεζών. Γνωρίζουμε ότι το θέμα των κόκκινων δανείων, που αφορά και επιχειρήσεις, πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης, ώστε να ανακοπεί το κύμα αφελληνισμού επιχειρήσεων. Με δεδομένη βέβαια την κατάσταση των τραπεζών, οι κινήσεις θα είναι προσεκτικές. Ο ελληνικός λαός έχει ξοδέψει, προσέξτε, 40 δισεκατομμύρια ευρώ, 40 δις ευρώ, για τις τρεις ανακεφαλοποιήσεις των τραπεζών, ενώ η τιμή των μετοχών τους έχει κατρακυλήσει ή και εξαελειωθεί στο χρηματιστήριο. Στην ουσία πρόκειται για ένα θέμα δημοσίου συμφέροντος, που δείχνει πόσο κίνδυνη είναι η ρητορική του μεγάλου κεφαλαίου για την απελευθέρωση των αγορών. Κρατικές κατ' ουσίαν τράπεζες υπό ιδιωτική διαχείριση. Πώς θα τροφοδοτηθεί η ανάπτυξη χωρίς τραπεζικό δανεισμό? Ποιο πρότυπο δίνουμε στους εργαζόμενους όταν εκατοντάδες κεντρικά τραπεζικά στελέχη αμείβονται με μισθούς και μπόνους άνω των 10.000 ευρώ μηνιαίως? Έχουμε προτείνει την ίδρυση αναπτυξιακής τράπεζας, δηλαδή ενός τραπεζικού σχήματος απελευθερωμένου από τα βάρη της κακοδιαχείρισης του παρελθόντος, χρηματοδοτούμενου από ευρωπαϊκά και εγχώρια κεφάλαια, με στόχο την ενίσχυση καταρχήν της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Σε κάθε περίπτωση όμως τονίζουμε ότι η σημερινή εικόνα των τραπεζών στο χρηματιστήριο, που σε κάποιο βαθμό μπορεί να οφείλεται και σε κερδοσκοπικά παιχνίδια, είναι αναντίστοιχη προς την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Γι' αυτό πρέπει και μπορεί να υπάρξει η σταδιακή ανόρθωσή τους. Φίλες και φίλοι, μίλησα για την ανάγκη η ανάπτυξη να έχει οικολογικό πρόσημο. Οι επιτίδιοι δίθεν επενδυτές ισχυρίζονται ότι η υπερβολική περιβαλλοντική ευαισθησία τους κόβει την όρεξη για επενδύσεις. Και από κοντά ο κ. Μητσοτάκης προτείνει και πάλι να αναθεωρηθεί το άρθρο 24 του Συντάγματος, προκειμένου να μην υπάρχει καμιά ουσιαστική περιβαλλοντική προστασία και να περιοριστεί ο ρόλος των δικαστηρίων. Το περιβάλλον είναι θησαυρό για τη χώρα μας. Και μόνο μια ανάπτυξη που το σέβεται μπορεί να δώσει προοπτική. Αναφέρομαι σε ένα θέμα που αφορά την ανταπόκριση της χώρας μας σε ένα παγκόσμιο πρόβλημα, την κλιματική αλλαγή και τα σχέδια για την ενέργεια. Τίθεται στόχος το 2030, δεν είναι μακριά, να παράγουμε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 54% των ενεργειακών μας αναγκών, να περιορίσουμε το λιγνίτη και το φυσικό αέριο και σχεδόν να εξαφανίσουμε το πετρέλαιο. Πρόκειται για ένα τεράστιο οικολογικό μετασχηματισμό που προφανώς συναρτάται με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, την οποία πρέπει να κατανοήσουμε σε βάθος και να προετοιμάσουμε. Και γι' αυτό ξανά ξέρει πολλά ο κύριος Φωτάκης.
Μίλησα για την ανάπτυξη που θα σέβεται τα ατομικά δικαιώματα και τις ελευθερίες. Δώσαμε δείγματα γραφής με τον νόμο για την ιθαγένεια των μεταναστόπουλων, με τον νόμο για το σύμφωνο συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών, καθώς και με τον νόμο για την επιλογή φύλου. Στο σημείο αυτό, ας μιλήσουμε και για το κλίμα ελευθερίας, δημοκρατίας, ασφάλειας και ηρεμίας που προσπαθεί να εμπεδώσει αυτή η κυβέρνηση. Κόντρα σε συντηρητικές, ακροδεξιές αντιλήψεις, κόντρα στον κοινωνικό ρατσισμό, σε προκαταλήψεις και μισθοδοξίες που πολλές φορές οδηγούν σε φαινόμενα κοινωνικού κανιβαλισμού και αυτοδικίας. Όπως στην περίπτωση του αδικοχαμένου Σάκου Κωστόπουλου, που επιμέρες τον διέσυραν τα κανάλια που εμπορεύονται το μίσος προς το διαφορετικό. Και τι αποδείχθηκε? Ότι όχι μόνο ο Ζακ ήταν καθαρός από ουσίες και δεν ήταν οπλισμένος, αλλά ότι ο θάνατός του προήλθε από έμφραγμα που προκλήθηκε όχι από παθολογικά αίτια, αλλά από τα χτυπήματα που δεχόταν στο σώμα του. Ο Ζακ λιντσαρίστηκε και μάλιστα δύο φορές. Τη δεύτερη από υποτιθέμενα όργανα της τάξης. Και περιμένουμε οι έρευνες της αστυνομίας και του Υπουργείου να καταλογίσουν με αυστηρότητα τις ευθύνες εκεί που πρέπει. Το χρωστάμε στο Ζακ. Το χρωστάμε στην οικογένειά του. Το χρωστάμε σε κάθε παιδί, αγόρι ή κορίτσι, δικό μας ή ξένο, που ζει ή αισθάνεται διαφορετικό. Όχι στον εξευτελισμό, στην κακοποίηση του διαφορετικού και του άλλου. Ανθρωπιά, αλληλεγγύη, αξιοπρέπεια. Αύριο για κάποιους άλλους, άλλος εισαγωγικά, θα είσαι εσύ. Σήμερα, πριν λίγο, πληροφορηθήκαμε την πρωτοβουλία ιστοσελίδων για το θέμα της καθαρίστριας από τη Λάρισα με το πλαστό πιστοποιητικό δημοτικού, πάνω στην οποία η δικαιοσύνη εξάντλησε την αυστηρότητά της, καταδικάζοντάς την στην εξοδοτική ποινή 10 χρόνια φυλάκιση. Πρόκειται για μια καταφανώς άδικη απόφαση μεσαιωνικής αντίληψης και έχει δίκιο η εφημερίδα μας η Αυγή που επισημαίνει σήμερα το πρωί ότι είναι εξοργιστική η έλλειψη αναλογικότητας, γιατί οι ποινές πρέπει να υπακούουν στην αρχή της αναλογικότητας. Δεν μπαίνεις σε ένα πολυβόρο για να χτυπήσεις τα κουνούπια που είναι στο δωμάτιο μέσα. Έχει λοιπόν δίκιο που μιλάει για την έλλειψη αναλογικότητας σε αυτή την απόφαση και θυμίζει τους άθλιους του Βίκτορα Ουγκό που για ένα καρβέλι ψωμί πήγαιναν στα κάτεργα. Άκουσα πριν λίγο ότι η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η κυρία Δημητρίου, που έχει δείξει ευαισθησία για το θέμα των ανηλίκων, είχαμε συνεργαστεί όταν ήμουν στο Υπουργείο Παιδείας, ζήτησε να υπάρξει αναίρεση κατά της απόφασης. Εμείς όλοι, όπως κάναμε και με την υπόθεση της Ιριάννας και του Περικλή, ζητάμε να υπάρξει όχι μόνο για το συγκεκριμένο θέμα, και ορθώς υπήρξε βεβαίως πρωτοβουλία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αλλά ζητάμε να υπάρξει μια γενικότερη συζήτηση της δικαιοσύνης με την κοινωνία γύρω από τα ζητήματα της αντιμετώπισης αυτών συσσαγωγικά των παραπτωμάτων. Φίλες και φίλοι, η Συμφωνία Πρωθυπουργού και Αρχιεπισκόπου για τις σχέσεις κράτους-εκκλησίας έχει ένα θετικό χαρακτήρα. Έφερε στην επιφάνεια μια ιστορική εκκρεμότητα και τη διάθεση των δύο πλευρών να την επιλύσουν. Σε συνάρτηση με τη συνταγματική αναθεώρηση και την πρόταση της κυβέρνησης να κατοχυρωθεί ακόμη πιο έντονα ο ουδετερόθρησκος χαρακτήρας του κράτους στο άρθρο 3. Ξέρετε τις θέσεις μου. Προσωπικά τάσαμε υπέρ της εξάλειψης από το προήμιο του Συντάγματος της αναφοράς στην Αγία Τριάδα. Το Σύνταγμα θεμελιώνεται στη λαϊκή κυριαρχία, όχι στην Αγία Τριάδα. Αλλά και υπέρ της τολμηρής αναθεώρησης του άρθρου 3 με την κατάργηση της αναφοράς σε επικρατούσα θρησκεία. Από εκεί και πέρα είδαμε τι έγινε. Παρά την ευνοϊκή για την Εκκλησία συμφωνία στο περιουσιακό, αλλά και τη διασφάλιση της ΕΣΑΗ μισοδοσίας των ιερέων από το Δημόσιο Ταμείο, υπήρξε στην συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου πύρομαδων εναντίον της συμφωνίας, με πρόσχημα την απομάκρυνση των κληρικών από το σημερινό δημοσιοπαλληλικό καθεστώς. Μπορούμε να κατανοήσουμε τους φόβους των απλών ιερέων για την ενίσχυση της δεσποτοκρατίας. Τους ακούμε να παρακαλούν για την κρατική προστασία, δείγμα και αυτό των αναχρονιστικών σχέσεων που έχει καθιερώσει ο καταστατικός χάρτης
της Εκκλησίας Ελλάδος. Η πλειοψηφία των αρχιερέων όμως φαίνεται να έχει άλλα κίνητρα. Η αντίδρασή τους οφείλεται πρωτίστως στην απροκάλυπτη πολιτικοποίηση της ιεραρχίας και σε παρασκηνιακές μεθοδεύσεις της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης πυροδότησε την αντίδραση της ισχυρότατης πτέρυγας της δεξιάς και αφροδεξιάς του κυρίου. Με το επιχείρημα μάλιστα ότι δεν είναι δυνατόν να συνευθεί συμφωνία με τον άπιστο ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα, αλλά μόνο μαζί του, ο αθεόφοβος, μετά τις εκλογές που φαντασιώνεται ότι θα τις κερδίσει. Η κυβέρνηση, μετά από αυτή την εξέλιξη, δήλωσε ότι θα κάνει διάλογο με την Εκκλησία της Ελλάδος και το Πατριαρχείο πριν προχωρήσει σε νομοθέτηση των συμφωνηθέντων. Θα δούμε σύντομα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μιλώντας για τις σχέσεις της Εκκλησίας και κράτους, φτάνουμε και στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Βασική επαγγελία της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ είναι η δημοκρατική αναγέννηση της χώρας, με την κατοχύρωση κοινωνικών δικαιωμάτων κόντρα στον ελευθερισμό, με την κατοχύρωση ως πάγιο ενός εκλογικού συστήματος απλής αναλογικής, με την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος που προσέφερε προστασία στη διαφθορά κυβερνητικών αξιωματούχων. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνταγματική αναθεώρηση έχει στον πυρήνα της την υποστήριξη του κόσμου της εργασίας, την κατοχύρωση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, την ισχυροποίηση του κοινωνικού κράτους και την προστασία των δημόσιων αγαθών και του περιβάλλοντος. Στον αντίποδα είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για συνταγματοποίηση του ελευθερισμού και των μνημονίων, όπως αποδεικνύουν οι προτάσεις της για τον υποχρεωτικά ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, για τα ιδιωτικά ψευτοπανεπιστήμια, για την διευκόλυνση των ιδιωτικοποιήσεων. Η έξοδος της χώρας από τους σκληρούς μνημονιακούς καταναγκασμούς σηματοδοτεί την επιστροφή μας με όρους στοιχειώδους κατά το δυνατόν ισοτιμίας στο διεθνές προσκήνιο. Δεν είμαστε οι τεμπέληδες του Νότου, τα ουρουνάκια, αλλά μια χώρα που κατορθώνει να βρει το δικό της βηματισμό και την περηφάνεια της στη διεθνή κοινότητα. Σε μια περιοχή που συνεχίζονται ή κηρύσσονται πόλεμοι, που η πολεμοκάπηλη υπεριαλιστική πολιτική του Τραμπ απειλεί με επέμβαση μέχρι και στο Ιράν, που τα Βαλκάνια αντιμετωπίζονται από μεγάλες δυνάμεις ως πεδίο αντιπαραθέσεων για σφαίρες επιρροής, σε ένα μέρος του κόσμου όπου τα καραβάνια των εξαθλειωμένων προσφύγων ανατρέπουν πολιτικές ισορροπίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σε αυτή τη στιγμή η Ελλάδα εμφανίζεται ως δύναμη σταθεροποίησης και συνανάπτυξης στην περιοχή. Κλείνει εκκρεμότητες πολλών χρόνων με αμοιβαία επωφελή τρόπο με τους γείτονες. Αυτή είναι η διμερής αλλά και η διεθνή σημασία της Συμφωνίας των Πρεσπών με την γειτονική δημοκρατία. Όταν ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση στην πρώην Γειτονική Δημοκρατία της Μακεδονίας, θα έρθει και η σειρά μας να κυρώσουμε τη συμφωνία στη Βουλή. Θα το πράξουμε με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο εθνικό μας συμφέρον, αλλά και την ειρήνη στην περιοχή. Πρόκειται για δική μας πρωτοβουλία, στην οποία συμπίπτουν επιδιώξεις και σχεδιασμοί μεγάλων δυνάμεων. Πρόκειται όμως για πρωτοβουλία που ανταποκρίνεται σε πάγιες θέσεις της δημοκρατικής και αντιεθνικιστικής Ελλάδας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που αντιμετωπίζει το κύμα εθνικισμού και πολεμοκαπηλείας της μιας ή άλλης μορφής, πολεμοκάπηλων συνδαβλήσεων που βλέπουμε να επιστρέφουν απειλητικά στον ευρωπαϊκό περίγυρο. Αυτή είναι μια μεγάλη δημοκρατική συνεισφορά της ελληνικής αριστεράς στην ανάγκη να επικρατήσει ειρήνη και αλλοκατανόηση στα Βαλκάνια και ευρύτερα στην Ευρώπη. Σε ποια Ευρώπη? Προφανώς η Ευρώπη με τη σημερινή μορφή της δεν είναι υποστηρίξιμη. Μέσα από τις κοινωνικές αδικίες ενισχύει αρχαίγονες φοβίες και δημιουργεί τις προϋποθέσεις να ζήσουμε ξανά τη σκοτεινή εποχή των τεράτων. Η ορμητική εμφάνιση της ακροδεξιάς, που συχνά παίρνει τις μορφές του μεταφασισμού, οφείλεται αφενός στην κοινωνική απογοήτευση που έχουν προκαλέσει οι πολύχρονες νεοφιλελεύθερες πολιτικές της λιτότητας και της ανεργίας, αφετέρου στο μεταναστευτικό, που δίνει εύκολη διέξοδο στις φοβίες, καθώς τις ευθύνες για την ανασφάλεια και κάθε κοινωνική παθογένεια φορτώνεται ο άλλος, ο ξένος. Πρόκειται για βαθιά κρίση ταυτότητας και ηθικής, που αντιμετωπίζεται μόνο με την κατανίκηση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και με την ταυτόχρονη αναγνώριση δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων στον ευρωπαϊκό χώρο με την αλλαγή της Συμφωνίας του Δουβλίνου. Δεν είναι δυνατόν μετά τα πλεονάσματα που έβγαλε η Γερμανία και άλλες πλούσιες χώρες του Βορρά εις βάρος του ευρωπαϊκού Νότου να φορτώνονται οι χώρες αυτές
και τα πλεονάσματα των προσφυγικών κυμάτων. Δεν είναι ανεκτό να δημιουργούνται πολλαπλά τείχη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το κυριότερο, η Ευρώπη πρέπει να αναζητήσει ένα ρόλο δημοκρατικής ισορροπίας και ειρήνης για ολόκληρη την περιοχή, ώστε να σταματήσουν οι πόλεμοι που προκαλούν τα κύματα της μετανάστευσης, αλλά και να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα προβλήματα κλιματικών βλαβών και υπανάπτυξης στην Αφρική, που αρχίζουν να τροφοδοτούν και αυτά νέα κύματα μετανάστευσης και προσφυγιάς που μπορεί σύντομα να αποδειχθούν πολύ μεγαλύτερα και διαρκέστερα. Η αντιμετώπιση της ακροδεξιάς, η οποία μάλιστα έχει παντρευτεί τον νεοφιλελευθερισμό, προποθέτει μια μεγάλη συνεργασία. Αυτό το θέμα θα είναι στο επίκεντρο της επερχόμενης μάχης των ευρωεκλογών, τουλάχιστον από το ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός στην Ευρωβουλή, είναι ανάγκη να συγκροτηθεί μέτωπο κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων της Ευρώπης, όχι μόνο απέναντι στην ακροδεξιά, αλλά και στον νεοφιλελευθερισμό, που σαρώνει τις κοινωνικές κατακτήσεις και στρώνει τον δρόμο στην ακροδεξιά. Δεν φτιάχνουμε λοιπόν ένα κολοβό μέτωπο, περιλαμβάνοντας δυνάμεις που επιτίθενται ανηλαιώς στις εργαζόμενες τάξεις και στο κοινωνικό κράτος. Δεν μας αφορά ένα προεκλογικό μέτωπο, όπως υπόθηκε από τον Μακρόν μέχρι τον Τζίπρα. Αναμφίβολα, έχουμε τα μάτια μας παντού και αναζητούμε παντού διαφοροποιήσεις και συνεργασίες, χωρίς να εγκαταλείπουμε το έδαφος της αριστεράς και πάντοτε στη βάση προγραμματικών συγκλήσεων. Αυτό το νόημα είχε και η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του S5, του Γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Στο μέτωπο, απέναντι στη φασιστική απειλή, σημείνοντα ρόλο παίζουν τα κινήματα των πολιτών. Οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων, των συνδικάτων, των αντιαστικών πρωτοβουλειών, των δημάρχων του Ιταλικού Νότου που υποδέχονται μετανάστες παρά τις απειλές του Σαλβίνη. Η μέχρι τα όρια της αυτοθυσίας δουλειά χιλιάδων ανθρώπων στα νησιά του Αιγαίου, με κορυφαίο το παράδειγμα του ήρωα αξιωματικού του λιμενικού Κυριάκου Παπαδόπουλου, που χάσαμε πρόσφατα. Αλλά και η αντοχή των αριστερών δυνάμεων στο Νότο, στην Ισπανία και την Πορτογαλία, και στην Ιταλία κάτι πάει να γίνει, διαβάζω τώρα. Στη Μεγάλη Βρετανία με το φαινόμενο Κόρμπιν, με την άνοδο των πρασίνων στη Γερμανία και αλλού, ειδικά αυτών που προωθούν μια οικολογική και αντινεοφιλελεύθερη ατζέντα. Η άλλη Ευρώπη υπάρχει και πρέπει εν ώψη των ευρωεκλογών να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να δυναμώσει. Στον αγώνα κατά της ακροδεξιάς, οφείλουμε να αποκαλύπτουμε και τη δημαγωγία την δίθεν αντικαπιταλιστική, με την οποία επιχειρεί να καλύψει τις εγκληματικές πολιτικές της η ακροδεξιά. Οφείλουμε να ξεσκεπάσουμε τις πολιτικές της, που στο όνομα του εθνικισμού της ξενοφοβίας δημιουργεί νέες κοινωνικές ανισότητες και μαύρα πρόβατα. Να θυμηθούμε, τηρημένων των αναλογιών, ότι στο Μεσοπόλεμο και ο Χίτλερ εθνικοσοσιαλιστής ονομαζόταν. Η ακροδεξιά είναι το μακρύ χέρι του Τραμπ στην Ευρώπη. Δηλαδή είναι μια δύναμη υπονόμευσης οποιασδήποτε δημοκρατικής και προοδευτικής επαναθεμελίωσης της Ευρώπης. Στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που μετέχει η Νέα Δημοκρατία συμμετέχουν εθνικιστές και υποκινούμενοι από την Ουάσιγκτον, όπως ο Ορμπάν, ο οποίος με την πολιτική του για τους μετανάστες καταδικάζει τη χώρα μας. Και ο εκλεκτός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Βέμπερ, είναι ένας υπερδεξιός που η εκλογή του στην προεδρία της Κομισιόν προϊονίζεται δύσκολες εποχές. Και να τον ψηφίσουν, λένε οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η αντιμετώπιση της ακροδεξιάς δεν γίνεται με την υιοθέτηση της ακροδεξιάς ατζέντας, ούτε βεβαίως και με την εγκατάλειψη της κοινωνικής ατζέντας της αριστεράς, την οποία επιχειρεί να καρποθεί ρητορικά, συνθηματολογικά, αναρθολογικά και υποκριτικά η ακροδεξιά. Χρειάζεται μέτωπο χωρίς αναστολές. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε ένα δημοκρατικό ανάγχωμα σε μια περίοδο που η κρίση έσπαρνε την απογοήτευση στους πολίτες και η ακροδεξιά προσπάθησε να ψαρέψει στα θολά νερά. Υπήρξε και εξακολουθεί να είναι ένας προμαχώνας δημοκρατικής αντίστασης που ενεργοποιεί την αντιφασιστική μνήμη του λαού μας, ενώ παράλληλα προσδίδει μια κοινωνική προοπτική για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που βασανίζουν την κοινωνία μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε και παραμένει μια ελπίδα για την Ελλάδα και για ολόκληρη την Ευρώπη. Μια ελπίδα όμως μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον μειωμένων προσδοκιών, που αρχικά μέσα από αυταπάτες και διαψεύσεις, αλλά τελικά μέσα από συγκεκριμένες επιτυχίες, υποστηρίζει αυτή η ελπίδα ότι μια άλλη κοινωνία είναι αναγκαία και εφικτή.
Κι αν στα οικονομικά θέματα η πορεία, παρά τα επιτεύγματα, είναι δύσκολη, στο μέγιστο θέμα της πολιτικής ειδικής, ο ΣΥΡΙΖΑ, συνεχιστής των αξιών της ανδιοτέλειας και της αλληλεγγύης της αριστεράς, συναντώμενος μάλιστα με πολίτες διαφορετικής ιδεολογικής προέλευσης που τώρα αναγνωρίζουν την αριστερά, μπορεί να ισχυριστεί ότι η ηθική είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη δημοκρατική και κοινωνική ανάπτυξη. Η ηθική, όχι οι ηθικολογίες, η ηθική ως θεμέλιο της κοινωνικής δικαιοσύνης, η ηθική ως θεμέλιο της πολιτικής συμμετοχής, η ηθική σε μια περίοδο κατά την οποία η ιδιωτικοποίηση κρατικών λειτουργιών και η κατάληψη του δημόσιου χώρου από τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα έχει προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες στην έννοια της πολιτικής ως διαδικασία διαμεσολάβησης ανάμεσα στους ισχυρότερους και τους ασθενέστερους προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Όταν λοιπόν επιμένουμε στην ανάγκη να ερευνηθούν σκάνδαλα, ορισμένα μάλιστα παγκοσμίων διαστάσεων, που μαζί με το αδιέξοδο μοντέλο ανάπτυξης οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία, δεν το κάνουμε μόνο για λόγους επιμερισμού πολιτικών ευθυνών και καταδίκης όσων ευθύνονται ποινικά, αλλά και ως προϋπόθεση για τη θωράκιση μιας νέας πορείας της Ελλάδας. Δεν κινούμαστε από αντιλήψεις ποινικοποίησης της πολιτικής και ενοχοποίησης παρατάξεων. Μακριά αυτά από εμάς. Όμως, όπως κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου, έτσι και κανείς δεν μπορεί να στερείται του τεκμηρίου της αθότητος. Διευκολύνουμε τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τα σκάνδαλα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όλοι εμείς, δεν είμαστε ούτε πορφυρογέννητοι, ούτε κληρονομικό δικαιώματι ηγεσίες, ούτε πλουτίσαμε και μάλιστα με τους γνωστούς τρόπους στα χρόνια της επίπλαστης ευημερίας. Είμαστε πολίτες που συμμερίζονται τις ανησυχίες της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών. Συγκροτούμε αυτή τη μεγάλη πλειοψηφία και εμείς με τις κοινές ανησυχίες. Έχουμε τα τραπεζικά μας δάνεια, προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε. Πολλοί μπορεί να μην σηκώνουν τα τηλέφωνα από Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη και το Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, που είναι κλειστές οι τράπεζες και οι εταιρείες, να τα σηκώνουμε. Στηρίζουμε το δημόσιο σχολείο και το δημόσιο νοσοκομείο, γιατί σε αυτά επιλέγουμε να πάνε οι οικογένειές μας. Αντιλαμβανόμαστε τον πόνο των ανθρώπων που έχουν επισφαλή απασχόληση, γιατί και εμείς δεν έχουμε εξασφαλισμένες δουλειές. Δεν είμαστε τρόφιμοι περαιτιακών κυκλωμάτων. Έχουμε τη φιλοδοξία να δώσουμε σάρκα και οστά σε μια ρεαλιστική πολιτική ελπίδας για ολόκληρη την κοινωνία, για τα συμφέροντα των πολλών και όχι των λίγων. Μπορεί να κάνουμε λάθη από απειρία ή από υπερβολικό ενθουσιασμό. Η κήρυκη της εξουσίας δεν θα μεταμορφώσει το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαστε διοκτήτες, αλλά ούτε και ενοικιοστάσιο έχουμε στην εξουσία. Η ιστορικότητά μας ως αριστερό κόμμα εμπλουτίζεται από τη συνάντησή μας με ανθρώπους διαφορετικών ιδεολογικών και πολιτικών προελεύσεων, που αναγνωρίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ την προσπάθεια για τη βελτίωση της ζωής τους και της κοινωνίας. Θέλουμε ενεργούς πολίτες στην κοινωνία. Όχι να αναθέτουν οι πολίτες στην κυβέρνηση την ελπίδα τους για την επίλυση των προβλημάτων. Θέλουμε τους πολίτες ενεργούς, συμπαραστάτες ή και κριτικούς, αν χρειαστεί, προς την κυβέρνηση. Μόνο με την κοινωνία στο προσκήνιο μπορεί να υπάρξει μια ανάπτυξη που θα διασφαλίσει ότι η κοινωνία θα είναι όρθια. Φίλες και φίλοι, καταραίει το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας περί Τετάρτου Μνημονίου. Το άλλο με την αριστερή παρένθεση έχει καταρρεύσει. Το μόνο που έμεινε στον κύριο Μητσοτάκη είναι η χιλιοπαιγμένη κασέτα των εκλογών. Ας συνεχίζει να τη βάζει να παίζει. Τουλάχιστον τώρα δεν θα εκτίθεται τόσο, γιατί πράγματι οι εκλογές θα γίνουν το 2019 με το τέλος τετραετίας και θα τις χάσει. Γιατί υποψήφιος πρωθυπουργός που έχασε όλες τις πολιτικές μάχες δεν κερδίζει εκλογές. Το κλίμα αλλάζει. Ο ΣΥΡΙΖΑ να συντάσσεται, ο κόσμος της αριστεράς συσπηρώνεται. Ο κόσμος της εργασίας, τα μεσαία γραφτοχά λαϊκά στρώματα, η μεγάλη πλειοψηφία των από τα κάτω δεν έχουν μιλήσει ακόμη. Και θα το κάνουν με εκοφαντικό τρόπο στις εκλογές και θα πούν όχι στην πανενόρθωση της δεξιάς. Αφού προηγουμένως στις ευρωεκλογές δώσουν όλοι αυτοί οι από κάτω ισχυρή απάντηση στην ακροδεξιά που σηκώνει κεφάλι και στη συμμαχία της νεοφιλελεύθερης ευρωπαϊκής δεξιάς του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με τους ακροδεξιούς Βέμπερ και Όρμπαν, με τους οποίους πορεύεται σφιχτά αγκαλιασμένος ο Μητσοτάκης. Και στις τοπικές και περιφερειακές εκλογές, μέσα από τις αναγκαίες προγραμματικές συγκλήσεις και συνεργασίες,
Θα δημιουργηθεί μια νέα δυναμική στη βάση και των δυνατοτήτων που προσφέρει ο νέος νόμος του Κλισθένη, ο γνωστός και ως νόμος Κουρλέτ, προκειμένου η αυτοδιοίκηση να αποτελέσει πεδίο δράσεων για την αλλαγή της καθημερινότητας του πολίτη και παράδειγμα ανανέωσης της αναγκαίας λαϊκής συμμετοχής. Στις εκλογικές μάχες του Μαΐου αλλά και του Οκτωβρίου του 19, οι προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ θα διατηρήσουν το πολιτικό προβάδισμα και την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας του λαού, γιατί οι πολίτες θα πούνε όχι στην παραπλάνηση, όχι στην πανενόρθωση δεξιά στην εξουσία, όχι στην απώλεια όσων με κόπο και θυσίες κερδίθηκαν την τελευταία τετραετία. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, αλλά και ο ευρύτερος κύκλος επιρροής του, αποτελείται από απαιτητικούς και υποψιασμένους πολίτες. Υπάρχουν άνθρωποι που βιώνουν ακόμη και σήμερα με τραυματικό τρόπο τη διάψευση των προσδοκιών του 2015. Υπάρχει κόσμος που χρεώνει και σε εμάς λάθη, αλλά και αποφάσεις που πιθανά να χειροτέρεψαν τη ζωή του. Πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να κερδίσει ξανά τα μυαλά και την καρδιά των αριστερών και προοδευτικών ανθρώπων, αναδεικνύοντας το έργο της διακυβέρνησης αλλά και την προοπτική που υπάρχει. Να μιλάμε ειλικρινά. Να αναδεικνύουμε παντού το ήθος και το ύφος της αριστεράς. Να καταπολεμούμε εν τη γενέση τους φαινόμενα αλαζονίας και καθεστωτισμού. Να περιφρουρούμε ως κόρη οφθαλμού το ηθικό πλεονέκτημα του χώρου μας. Με αυτόν τον τρόπο θα ξαναφέρουμε κοντά μας τον κόσμο που μας στήριξε τα προηγούμενα χρόνια. Σε αυτόν τον στόχο δεν πρέπει να αποτύχουμε. Η ενεργοποίηση και η κινητοποίηση των αριστερών και δημοκρατικών πολιτών είναι το κλειδί για την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Τις προάλλες από τους Αμπελόκηπους, το Παγκράτη και το Χολαργό, σήμερα από την Αλκιονίδα, οι οργανώσεις μας ανασυντάσσονται. Στους Αμπελόκηπους. Στους Αμπελόκηπους μίλησε ο Χαρίτσης, στο Παγκράτη η Έφη, στο Χολαργό ο Τζανακόπουλος. Παντού αρχίζουμε σιγά σιγά να βγαίνουμε και να μιλάμε με την κοινωνία. Οι γειτονιές της Αθήνας ακούν ξανά με προσοχή το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι αριστεροί και προοδευτικοί πολίτες ξαναβρίσκουν την αυτοπεποίθησή τους. Είναι αστήρευτες οι δυνάμεις του λαού μας όταν παίρνει την υπόθεση της ζωής του στα χέρια του. Σε αυτό το λαό καταθέτουμε και την τελευταία εκμάδα των δυνάμεών μας και ζητάμε να μας εμπιστευτεί ξανά. Να πάμε για ακόμη μια φορά μαζί του, μαζί με όλους εσάς, μπροστά και αριστερά. Θα τα καταφέρουμε. Άφησα τελευταίο ένα θέμα. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε περιοδεία στη δημοτική αγορά της Κυψέλης σήμερα και στη Φωκίνος Νέγρη. Λέω, ο κ. Μητσοτάκης πήγε σήμερα, δεν ξέρω για πρώτη φορά, πάντως πήγε σήμερα στη Φωκίνος Νέγρη, στη δημοτική αγορά της Κυψέλης. Μίλησε για εικονική πραγματικότητα στην οικονομία. Διάλεξε τη μέρα. Σήμερα που κατέθηκε ο πρώτος μεταμνημονιακός προϋπολογισμός. Σήμερα που η κυβέρνηση πέτυχε να μην περικοπούν οι συντάξεις. Σήμερα που ψηφίζεται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για 250.000 συμπολίτες μας. Φαντασιακός κόσμος και εικονική πραγματικότητα, είπε. Πάλι καλά που δεν τα είπε και τέταρτο μνημόνιο. Πού ξέρεις, πού να ζει άραγε ο άνθρωπος. Ακόμη να επιστρέψει από εκείνη την εκδρομή στον Ημιτό, που είπε ότι συνάντησε εξωγή. Αλλά μια και μας παρακινεί και ο κύριος Μητσοτάκης, θέλω να πω ότι με τις οργανώσεις μας εδώ κάναμε μεγάλες περιοδίες, σε όλες τις λαϊκές, στις πλατείες, στις καφετέρειες, έξω από τα σχολεία. Μιλήσαμε με εκατοντάδες ανθρώπους μέσα σε 2-3 μέρες, με αφορμή τη σημερινή μας εκδήλωση. Το κλίμα ήταν εξαιρετικό. Βεβαίως, πολλοί άνθρωποι ήταν βυθισμένοι τα προβλήματά τους. Σαφές είναι αυτό. Σε σακούλα που δεν ήταν γεμάτη στη λαϊκή αγορά και όπου ξεχύλιζε η ακρίβεια, βεβαίως. Αλλά όμως, κανείς δεν είπε «Καλώς τα παιδιά, πού ήσασταν, τι μας κάνατε, κανείς». Και το εχθρικό κλίμα από συγκεκριμένους εθνικιστές ακροδεξιούς ήταν εκτός πραγματικότητας για το λαϊκό κόσμο στις λαϊκές αγορές. Θα πάμε σε όλες τις λαϊκές αγορές. Μπορούμε να μιλήσουμε με τον κόσμο,
να τον ακούσουμε και να μας ακούσει. Γιατί δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Γιατί έχουμε εμπιστοσύνη στο έργο μας και γιατί μπορούμε να απαντήσουμε συγκεκριμένα και να κάνουμε και αυτοκριτική, άμα χρειαστεί, για συγκεκριμένα προβλήματα. Γιατί γνωρίζουμε και εδώ στην περιοχή τα προβλήματα που η κρίση έχει προκαλέσει, με πολλά καταστήματα κλειστά. Σε αυτή την περιοχή, όπου τα μαγαζιά που ανοίγουν τελευταία είναι κυρίως μαγαζιά, όπως συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, μπαρ, καφετέριες κλπ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε αυτή την περιοχή όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση μεταναστών και η εγκατάστασή τους έγινε με την πολιτεία απούσα και σε καθεστώς εκτός νόμου και δίνουμε μάχη για την ένταξή τους στην εργατική νομιμότητα αλλά και στη γενικότερη λειτουργία της κοινωνίας μας, είναι όλοι αυτοί που αφέθηκαν στην τύχη τους, εκτεθειμένοι στην εκμετάλλευση επιτίδιους και στην άσκηση τρομοκρατίας από τους φασίστες. Αυτή η κατάσταση είναι φυσικό να αυξήσει την παραβατικότητα και να δυσκολέψει και τη ζωή των κατοίκων, αλλά είναι στις προτεραιότητές μας να απαντήσουμε και απαντούμε με κεντρικές πολιτικές επιλογές και με πρωτοβουλίες στις γειτονιές. Υπάρχουν και πολλοί οίκοι ανοχής, παράνομοι. Και αυτή η παρανομία διευκόλυνε την ασυδοσία, το trafficking και επέτρεψε σε οργανωμένες μαφίες να αναλάβουν τη λειτουργία τους. Η πολιτεία, αντί να σβήνει τα φώτα και να κρύβει την παρανομία στο σκοτάδι, πρέπει να ψηφίσει ένα νόμο σύγχρονο για να μπορεί να εφαρμοστεί και να διασφαλίσει ανθρώπινες συνθήκες και να αναστραφεί η γκετοποίηση περιοχών. Να σημειωθεί ότι και εδώ στην περιοχή ένα νέο φαινόμενο είναι το φαινόμενο του Airbnb. Κλειστά διαμερίσματα ζωντανεύουν και εδώ μέσα από αυτήν την περιστασιακή σύντομη ενοικίαση. Μακάρι από αυτή την ζώνη να περάσουμε με πρόγραμμα επανεγκατάσταση ή εγκατάσταση μόνιμων κατοίκων. Γιατί και αυτές οι περιοχές εδώ έχουν ακόμα έναν πλούτο, όχι μόνο συναισθηματικών για τους παλιούς, αλλά και έναν πλούτο δραστηριοτήτων, δράσεων στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε μπροστά μας τις δημοτικές εκλογές. Η Ανοιχτή Πόλη έχει μια πολύ πλούσια δραστηριοποίηση επί 4 χρόνια τα ζητήματα αυτά. Σύντομα θα έχουμε και την επιλογή του υποψήφιου δήμαρχου και πιστεύουμε ότι θα αποδείξουμε ότι η Αθήνα δεν ανήκει στον κύριο Μπακογιάννη όπως νομίζει. Ευχαριστώ.